Βρισκόμαστε στο εφετείο Αθηνών, αντιπροσωπεία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του τομέα δικαιωμάτων, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την πολύ κρίσιμη φάση στην οποία βρίσκεται η δίκη της Χρυσής Αυγής, να δείξουμε τη στήριξή μας τόσο στην πολιτική αγωγή αλλά και στην οικογένεια του Παύλου Φίσα και των θυμάτων και βέβαια να παρακολουθήσουμε μια διαδικασία η οποία είναι πολύ κρίσιμη όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση η οποία με βάση όλα τα στοιχεία έχει αποδειχτεί ότι δρούσε με αξιόπινες πράξεις κακουργηματικές, με δολοφονίες, με σωματικές βλάβες και με απειλές όποιον δεν τους άρεσε. Δεν στόχευε μόνο πρόσωπα, στόχευε ιδιότητες, μετανάστες, πρόσφυγες, συνδικαλιστές, διαφορετικούς ανθρώπους, αυτούς που αγωνίζονται, που σηκώνουν κεφάλι. Και γι' αυτό το λόγο απόλυτη δικογραφία έχει προκύψει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του αρχηγού, των υπαρχηγών και των ταγμάτων εφόδου για τις εκαθαρίσεις αυτές και τις επιχειρήσεις που γινόντουσαν. Νομίζω ότι το δικαστήριο πρέπει να συνεκτιμήσει όλο το υλικό, να δει ότι πραγματικά πρόκειται για μια κανονική δράση εγκληματικής οργάνωσης με ναζιστική ιδεολογία που θέλει να σκοτώσει και να τελειώσει με ό,τι είναι διαφορετικό, διεκδικεί, αγωνίζεται και δεν τους αρέσει και τους ενοχλεί. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τα θύματα και την αποκατάσταση της μνήμης και της τιμής τους και του Παύλου Φίσα και των υπόλοιπων και των αθέατων θυμάτων της Χρυσής Αυγής, αλλά θα είναι κρίσιμο και για το κράτος δικαίου μας, αλλά και για τους αγώνες του ελληνικού λαού που έχει δώσει επί δεκαετίες απέναντι στο φασισμό, τον ναζισμό και όλους όσους προσπάθησαν να τον καταδυναστεύσουν. Είμαστε λοιπόν εδώ αντιπροσωπεία του Τμήματος Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ σταθερά και λέμε ότι πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη ότι θα κάνει το καθήκον της, θα δει το υλικό, δεν θα ακολουθήσει το εισαγγελικό πόρισμα και την παραγγελία που δόθηκε η οποία είναι εκτός πραγματικότητας και εκτός αποδεικτικού υλικού και δεν λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά περιστατικά και θα κάνει αυτό που πρέπει με βάση όλη αυτή την απαράδεκτη δράση που δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση ούτε να ξεπληθεί ούτε να επανέλθει στους δρόμους της Αθήνας και της Ελλάδας.